Να μην δίνω εγώ τον λόγο, να με βοηθήσει ο κύριος Σατζολέτος από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω αν όντως ζητήσατε από την κυρία Λαγκάρτ να δεσμευτεί το ταμείο δίπλα στην Ελλάδα. Αυτό δήλωσε η κυρία Λαγκάρτ στην Le Parisienne, συμπληρώνοντας βέβαια πως για να γίνει αυτό, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις, πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέος της χώρας. Με την διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι. Με τη διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι γνωστό ότι έχω κατά καιρούς επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία. Όχι πάντοτε εύκολη, διαφωνίες είναι δεδομένες, αλλά ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Και είναι αλήθεια ότι ζήτησα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ξεκαθαρίσει τη στάση του, να μην σπαταλάει το χρόνο, να κρατήσει μια σταθερή θέση και να δεσμευθεί ότι με βάση τα πρότυπα, τα τεχνοκρατικά που απαιτούνται για να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, είναι απαραίτητες συγκεκριμένες κινήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που όλοι ονομάζουν μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Σε αυτή την βάση, ναι, βεβαίως ζήτησα την δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν θα είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποίησα πριν, à la carte, μόνο με τα μέτρα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, αλλά στο ζήτημα του χρέους η γνωστή ευρωπαϊκή τακτική του να πετάμε την μπάλα μπροστά, αλλά ότι θα φτάσουμε τώρα, πολύ σύντομα, σε μια συνολική λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Η κυρία Ψαρά από το Έθνος. Οι εκπρόσωποι των θεσμών έφυγαν από την Αθήνα και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Μπορείτε να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας καταρχάς, αλλά και για τη συνολική συμφωνία σε σχέση με τον Δουνουτού? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κατά την άποψή μου υπήρξε. Να το αφήσω. Να, συγχωρείτε γιατί το κλείνω και. Κατά την άποψή μου υπήρξε πράγματι πολύ σημαντική πρόοδος όλο αυτό το διάστημα. Κάτσαν σχεδόν 10 μέρες στα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Αυτή η πρόοδος έχει καταγραφεί και στις ανακοινώσεις που βγήκαν αμέσως μετά, αλλά και στην ανακοίνωση του Euro Working Group χθες το βράδυ. Νομίζω ότι αυτή η πρόοδος μας κάνει αισιόδοξους ότι εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των στόχων που έχουμε θέσει βρισκόμαστε ακόμα. Είναι κατά την άποψή μου εφικτό να έχουμε την τεχνική, τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το Eurogroup της 20ης του Μάρτη και απολύτως εφικτό από εκεί και πέρα να έχουμε στον Απρίλη την συνολική συμφωνία που θα αφορά και την απομείωση, τα μέτρα μάλλον, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Άρα βρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, κοντά και χρονικά και πολιτικά σε μια συνολική συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο διεκδικούσαμε και ζητάγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει βεβαίως καθυστέρηση, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, είναι γνωστό που οφείλεται αυτή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θετικό, ότι υπάρχει προοπτική διεξόδου, θετικής διεξόδου. Ο κ. Παντελάκης από την ΕΡΤ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων. Και δεν μπορεί να λυθεί διότι είναι αυτονόητο ότι εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία που αφορά κυρίως χώρες εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αφορά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, όπου εκεί έχει εφαρμόσει ένα εργασιακό μοντέλο. Δεν θα κρίνω, δεν νομίζω ότι είναι της ώρας να κρίνω αν αποδίδει ή δεν αποδίδει, ξέρετε τις απόψεις μου. Εν τούτης, η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει το σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, στην Ελλάδα εφαρμόζεται το κοινοτικό, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και η υποχρέωση να υπερασπιστεί αυτό το κεκτημένο δεν έχει μόνο η Ελλάδα, έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συνεπώς, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων θα λυθεί και θα υπερασπιστεί
έχουν υποχρέωση να το υπερασπίσουν απέναντι στις απόψεις, τις σεβαστές απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι εταίροι της Ελλάδας, τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών. Ο κ. Αθανασίου. Αθανασίου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να σας πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Αναστασιάδη. Και φυσικά τα όσα είπατε πριν από λίγο για την ένταση στο Αιγαίο και τη στάση της Τουρκίας εν ώψη και του δημοψηφίσματος που υπάρχει. Ποια πιστεύετε ότι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με το Κυπριακό, σε σχέση με το δημοψήφισμα και τη στάση της Τουρκίας στο Αιγαίο, πού μπορεί να πάμε, έχει χαθεί ευκαιρία ή υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο τραπέζι χωρίς κάποια τουρκική πίεση? Και στη τελική ανάλυση, μήπως θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει λίγο παραπάνω τον Ερντογάν σε αυτή τη φάση? Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει χαθεί η ελπίδα. Άλλωστε, το τελευταίο που χάνεται σε αυτόν τον κόσμο είναι η ελπίδα και δεν πρέπει να τη χάνουμε ποτέ. Εμείς πρέπει να μείνουμε, πιστεύω, στις θέσεις μας με αποφασιστικότητα αλλά και με ανοιχτή την διάθεση πάντοτε του διαλόγου, με ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με την γείτονα χώρα. Είναι κατανοητό ότι εν ώψη του δημοψηφίσματος στην Τουρκία δεν περιμένουμε, δεν αναμένουμε μέχρι την ημερομηνία του δημοψηφίσματος κάποιες κινήσεις επιστροφής στο τραπέζι του διαλόγου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε και τις γέφυρες. Θα παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις. Θα υπερασπιζόμαστε στεναρά την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να βρεθεί λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, λύση βιώσιμη και λειτουργική. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτή και ελπίζουμε ότι αμέσως μετά το δημοψήφισμα θα μπορέσουν να διαμορφωθούν οι συνθήκες πρώτον για την οικοδόμηση ξανά μιας θετικής ατζέντας και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στο πλαίσιο των δικοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Κυρία Καλαγεροπούλου. Κύριε Πρόεδρε, από τη μία λέτε ότι συζητάτε με την κυρία Λαγκάρτ για το θέμα του χρέους και την ίδια στιγμή είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που τορπιλίζει τις συνομιλίες για να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, ζητώντας στην πραγματικότητα εντελώς αναπτυξιακά μέτρα όπως περισσότερες απολύσεις και μείωση των συντάξεων. Με δεδομένο ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, πώς περιμένετε τη συγκεκριμένη στιγμή να ξεμπλοκάρει το θέμα και να κλείσει η αξιολόγηση? Η κυρία Καλογεροπούλη, έχουμε πια εμπειρία 7 χρόνια, δεν είναι λίγα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει δουλειά του, ζητάει αυτά που ξέρει να ζητάει και που έχει μάθει να ζητάει. Επαναλαμβάνω όμως ότι η Ελλάδα είναι χώρα του ευρωπαϊκού πλαισίου, οι αποφάσεις δεν παίρνονται από έναν θεσμό, αλλά από το σύνολο των θεσμών. Κάποτε τους ονομάσαμε Τρόικα, τώρα είναι Κουαρτέτο. Και βεβαίως υπό την διαρκή επίβλεψη και άλλων θεσμών, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε ορισμένα ζητήματα η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στο πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης. Επαναλαμβάνω, οι θέσεις που έχει το Ταμείο σε αυτά τα θέματα δεν είναι γνωστές εδώ και 7 χρόνια, δεν είναι καινούργιες. Έχει όμως υπάρξει όλο αυτό το διάστημα μεγάλη πρόοδος. Το ότι έχει υπάρξει πρόοδος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υιοθετούνται πάντοτε αυτές οι απόψεις. Έτσι πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα που θα δίνει μια συνολική λύση, αλλά θα προστατεύει και την κοινωνία, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, η λύση που θα βρεθεί να είναι και κοινωνικά βιώσιμη. Κύριος Στακίρης. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα των μεσοπρόθεσμων για το χρέος, αλλά και στην ποσοτική χαλάρωση, και επειδή ήταν και η Άγγελα Μέρκελ, από εκεί περνάει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του χρέους, το Βερολίνο ξέρουμε ότι μέχρι τώρα λέει όχι, αλλά και ο Μάριο Ντράγκη. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν είχατε κάποιες επαφές μαζί τους και αν τους θέσατε αυτά τα δύο θέματα που είναι βασικά για να κλείσει συνολικά η συμφωνία.
Προφανώς ήμασταν σε ένα τραπέζι, συζητάγαμε, είχαμε τη δυνατότητα στο περιθώριο να κουβεντιάσουμε και για το ελληνικό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδίως η καγκελάριος εξαιρετικά αισιόδοξη. Ανησυχητικά ίσως αισιόδοξη. Εγώ κρατάω και μια, αν θέλετε, πισινή σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, διότι έχω μια εμπειρία. Νομίζω όμως ότι οι περισσότερες στις Βρυξέλλες προεξοφλούν ότι θα κλείσει θετικά το ελληνικό ζήτημα εντός των επόμενων ημερών. Οι περισσότεροι προεξοφλούν αυτό που σας είπα, δηλαδή, ότι τον Απρίλη θα πάμε σε μια συνολική λύση. Η κυρία Σαββοπούλου από το ΣΤΑΡ. Κύριε Τσίπρα, αφού αναφερθήκαμε στις διαπραγματεύσεις, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί για τις σχέσεις σας με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, αν ισχύει αυτό που λέμε στην Αθήνα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Εξαρτάται από ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να βάζουν φωτιές, αλλά καμιά φορά υπάρχουν καπνός και από τις στρακαστρούκες, ξέρετε, όχι μόνο από τις φωτιές. Και εδώ πρόκειται για επικοινωνιακές στρακαστρούκες της αντιπολίτευσης σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δημιουργήσει ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Οι απόκριες όμως τελείωσαν, οπότε και οι στρακαστρούκες θα σταματήσουν να μας απασχολούν. Θα δεχτούμε δύο ακόμη ερωτήσεις. Η πρώτη από τον κύριο Αντίπα, από το πρώτο θέμα. Κύριε Νιουμάνη, Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων θα προκαλέσει αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα έτη? Ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι είναι απλό να το εξηγήσει κανείς αυτό. Αν συνειδητοποιήσει ότι η απομείωση του χρέους, δηλαδή η απόφαση για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την απομείωση του χρέους, αλλά και η ένταξη Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα δώσει το απαραίτητο σήμα στην επενδυτική κοινότητα και στις αγορές ότι η Ελλάδα έφυγε οριστικά από την περίοδο της κρίσης. Είναι το σήμα που αναμένουν οι επενδυτές για να επενδύσουν χωρίς αναστολές στην ελληνική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, το λένε όλοι οι οικονομολόγοι, νομίζω ότι σε αυτό έχουν δίκιο, δεν πρέπει πάντοτε να συμφωνούμε με τους οικονομολόγους, αλλά στα προφανή πρέπει να συμφωνούμε, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι αυτές που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα δώσουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι ήδη θετικές προβλέψεις για τους αναπτυξιακούς ρυθμούς της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Η κυρία Τσεκρίκα από τον Α. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στον Τούρκο ομολογό σας, τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος σήμερα σε νέες του δηλώσεις χαρακτήρισε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ένα κακομαθημένο παιδί, αρχηγό ενός ρατσιστικού κόμματος, τόνισε ότι εσείς δεσμευτήκατε ότι δεν θα ξανακάνει ανακοινώσεις και επίσης χαρακτηρίζει την Ψέριμο ως ένα τουρκικό νησί που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάτησε εκεί το πόδι του. Βάζεται τόσο, δεν είναι ομολογός μου ο κύριος Τσαβούσογλου, είναι ο κύριος ομολογός μου, ο κύριος Γκυλτηρή. Εν τούτης δεν τις γνωρίζω αυτές τις δηλώσεις, αλλά βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι έχει μια πολύ μεγάλη νευρικότητα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Παραλαμβάνω, αυτή η νευρικότητα πιθανώς να οφείλεται στο ότι στην Τουρκία υπάρχει μια εσωτερική κατάσταση έντασης εν ώψη του δημοψηφίσματος. Δεν δίνω ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις δηλώσεις. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία της, διότι σε τελική ανάλυση και οι κρίνοντες κρίνονται, η διεθνής κοινότητα μας παρακολουθεί, όλοι παρακολουθούν και τη σοβαρότητα των δηλώσεων αυτών και τις κρίνουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήδη αυτές οι δηλώσεις έχουν απαντηθεί από το ομόλογο επίπεδο, δηλαδή από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νομίζω υπάρχει χρόνος για μια σύντομη ερώτηση ακόμη από τον κύριο Ρούμπο. Από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν θα έρθει η ώρα στη Βουλή, μέτρα και αντίμετρα, θα απευθυνθείτε στην αντιπολίτευση και πώς σχολιάζετε αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, δεν ψηφίσει κανένα μέτρο, τίποτε? Κοιτάξτε, ο καθένας θα πάρει τις επιλογές του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό για τη συνέπεια της τάσης του και για την σοβαρότητα της πολιτικής του.
Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι ίσως αυτό να είναι ένα δώρο προς την κυβερνητική πλειοψηφία, η στάση αυτή. Όπως ήταν και η στάση της μη υπερψήφισης των μέτρων που πήραμε τα Χριστούγεννα για ένα 1.200.000 περίπου συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πάρουν εφάπαξ πριν τα Χριστούγεννα μια σημαντική ενίσχυση, αυτό που ονομάσαμε 13η σύνταξη. Ο καθένας λοιπόν θα κριθεί από τις πράξεις του. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Άλλωστε δεν είναι και σωστό να φέρνουμε την εσωτερική κουζίνα στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έχουμε συμπληρώσει ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.